Λοιπόν, χαίρετε. Χαίρετε. Εδώ πέρα θα κάνουμε ένα βιντεάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Θα δούμε πωλήσεις αρχικά στην Ιαπωνία και μετά στην Αγγλία. Το κατάλαβα ότι είναι από, η Ιαπωνία. Ναι, από software και hardware. Δεν ξέρω που πρόλαβε αυτό και έκανε 110.000 πωλήσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν είναι εβδομάδα. Μήνας πρέπει να είναι. Δεν είναι εβδομάδα, είναι μία-δύο ημέρες αυτό εδώ που βλέπεις το νούμερο. Βγήκε Παρασκευή, 13 εβδόμου και αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι το άρθρο 18. Χθες. Ναι. Λοιπόν, 110.000 πωλήσεις. Ουσιαστικά η πρώτη εβδομάδα που τρέχουν αυτά τα παιχνίδια. 110.000 πωλήσεις έχει κάνει το Octopath. 41.000 έχει κάνει το Captain Toad, το οποίο είναι παιχνίδι που είχε στο Wii U, είχε βγει. Το είχα κατεβάσει εγώ τότε που το έπαιζα το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Άξι. Μετά είναι το Mario Tennis 3, το οποίο έχει 21.000 πωλήσεις, αλλά έχει συνολικά 227.000 πωλήσεις. Πρέπει να είναι ποια εβδομάδα είναι αυτή. 22 Ιουνίου βγήκε. Έχει ακόμα. Έχει βγει εδώ και κοντά ένα μήνα αυτό. Το Splatoon το 2 συνεχίζει. Τέταρτο. Βλέπεις τώρα. Πρώτο Switch. Δεύτερο Switch. Τρίτο Switch. Τέταρτο Switch. Το Splatoon έχει κάνει πωλήσεις 20.000. Έχει φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια σχεδόν. Πέμπτο το Minecraft στο Switch. Ούτε στο Xbox ούτε στο Play. 15.000 πωλήσεις συνολικά 121. Τρίτο το Captain Toad. Αυτό το βγάλανε και στο 3DS που βγάλανε στο Switch. Mm-hmm. Το βγάλαμε βέβαια με πολύ κατώτερα γραφικά. 14.000 πωλήσεις. Mario Kart συνεχίζει και αυτό, 1.600.000 πωλήσεις έχει. Το πρώτο παιχνίδι που συναντάμε από άλλη εταιρεία πέρα από Nintendo είναι στην 8η θέση. Το Mary Skelter το 2, το οποίο είναι RPG αυτό. Τζαπανιά, καθαρά τζαπανιά. Δεν το ξέρω καν. Το και έχει βγει και ένα. Αυτό είναι μόνο εκεί βγαίνουν αυτά, δεν γίνονται σε εμάς. 10.000 πωλήσεις. Σε ποια κονσόλα είναι αυτό. Ξαναπιάνει στο Play το 4. Α, το λέει μπροστά. Είναι η πρώτη φορά που συναντάμε στο chart στην 8η θέση κάτι άλλο πέρα από Nintendo. Ένατη θέση πάλι 3DS, Pokémon, Ultra, Moon, αυτά βγήκαν το 2017. Ναι, τα ξέρω ποια είναι. Ναι, έχουν 1.600.000 πωλήσεις. Δέκατο το Zelda, το οποίο έσπασε το φράγμα του 1.000.000. Ενδέκατο πάλι Nintendo, Kirby, μισό εκατομμύριο πουλήσει πριν αυτό. Και μετά 12ο το New Gunman Breaker. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι στυλ, αν δεν κάνω λάθος, δυσδιάστατο πυροβολάς και τέτοια φάση. Bandai Namco, εντάξει, ναι, ναι. Δεν ασχολούμαστε καν. Ναι, και μετά... Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Σκέψου, το Mario δεν έχει πουλήσει όσο έχει πουλήσει το Splatoon στην Ιαπωνία. Τι παίζουν αυτοί. Παίζουν πολύ Splatoon. Καταρχάς εδώ πέρα τι... Πω και τα παρακάτω βλέπω εγώ λίγο τώρα. Ναι, παρακάτω. Crew, που είναι καινούριο παιχνίδι αυτό. Ναι, το Crew το 2. 32.000 πουλήσει. Εντάξει, τίμιο παιχνίδι. Ναι. Μετά, Junkie Zero Last Beginning, αυτό πάλι τέτοιο θα φάσετε. Εδώ έχει Spike, Chance of εταιρεία. Πες να είναι τέτοιο αυτό. Kingdom Hearts, τα, που είναι τα remaster, έχουν 167.000 πωλήσεις. Donkey Kong Country, δεν πούλησε πολύ καλά. Όχι. 190.000 πωλήσεις. Γιατί πάλι. Έτσι. Ίσως επειδή το είχαν πάρει περισσότερο στο Wii U. Το ίδιο και το ίδιο, εντάξει. Ναι. Γιατί δεν βγάζουν καινούργια αυτοί. Η δεν εταιρεία είναι. Αυτή τώρα έχει προβλήματα. Άλλοι είπαν ότι πάει για κλείσιμο, μετά βγήκε και είπε η Nintendo ότι μια χαρά είναι η εταιρεία. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει με αυτούς ακριβώς. Shining Romance, αυτό τι είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω. Detroit έχει πουλήσει 90.000 κομμάτια, κάτι έκανε το Detroit. Και Pro Evolution 172.000. Στην Ιαπωνία το Pro Evolution έχει πουλήσει 172.000 τίποτα. Εδώ στην Ευρώπη εκατομμύρια έχουν πουλήσει αυτά. Και κλείνει εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, software. 50.000 στο Switch από 44.000. Έχει συνεχώς αναλογική πορεία αυτό, ανεβαίνει. Το Play από σταθερά πάνω κάτω εδώ πλέον στο 12 είναι. 12.000. Είναι τις προηγούμενες εβδομάδες αυτό. Ναι, ναι. Το Play το Pro 5, δηλαδή αθρηστικά το Play είναι στις 17.000 σχεδόν. 17.500. Ναι. Το 3DS που το βγάλαν σε μια έκδοση πιο καινούργια που είναι πάλι ένα διπλώμενο αλλά δεν έχει 3D, 4.000 πωλήσεις. Το Vita 4.000 πωλήσεις. Το 3DS το κλασικό 2.000 πωλήσεις. Το 2DS το παλιό ακόμα συνεχίζει και πουλάει. 448. Ναι. Το Xbox One καταστροφή. Εντάξει, ανέβηκε όμως. Από 41 πήγε 47. Και το X από 47 έπεσε 32. Εντάξει, το Xbox. Είναι σε μια σταθερή χάλια κατάσταση. Ναι. Εντάξει, είναι λινά τα νούμερα. Λες και είναι καμιά κονσόλα προηγούμενες. Ούτε καν προηγούμενες. Πιο πίσω δεκαετίες. Εντάξει, η έκπληξη εδώ είναι ξεκάθαρα το V. Το οποίο έχει 3.000-4.000 πωλήσεις. Ναι, πουλάει. Και ανέβηκε από τότε. Δηλαδή σε δύο εβδομάδες έχει 7.500 πωλήσει το Β που ναι, στην Ευρώπη ναι. Έχει. Στην Ελλάδα το σταμάτησε, δεν κυκλοφορεί. Και νομίζω στην Ευρώπη πρέπει να σταμάτησε παντού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χώρες που το βγάζουν πλέον το στέλνιο. Εγώ πιστεύω πλέον το παίρνουν για το remote. Το remote. Ναι, δεν στην Ιαπωνία βγάζει πολλά παιχνίδια. Και έξω πρώτα απ' όλα το Β συνεχίζει να βγάζει παιχνίδια. Ναι, αλλά βγάζει κυρίως indie games. Ναι, indie games. Ναι. Και στην Ιαπωνία υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν RPG παιχνίδια και τα παίρνουν. Τα γουστάρουν οι Ιάπωνες και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το chart της Ιαπωνίας. Έχουν λίγο και ένα θεματάκι αυτοί μεταφορητά. Ναι.
Το γουστάρουν φαίνεται, αυτό. Ναι. Και το Switch επειδή έχει αυτό το κομμάτι φορητό και κανονική κονσόλα, επηρεάζει πολύ. Οπότε μπορεί και γι' αυτόν τον λόγο να πάει αυτό ακόμα εκεί. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δω Αμερική τι κάνει. Αμερική δεν έχω, έχω Αγγλία. Αγγλία δες τώρα εδώ. Αυτά είναι τώρα στο τελείωμα 14 Ιουλίου που φτάσαμε στην εβδομάδα προηγούμενη που τελείωσε προηγούμενη εβδομάδα. Crash Bandicoot. Αυτό είδα ένα άνθρωπο που έλεγε ότι το Crash Bandicoot όποτε βγαίνει στην Αγγλία πάντα σαρώνει. Εδώ δεν έχουν νούμερα βέβαια, αλλά το δείχνει παιδί μου. Και την προηγούμενη εβδομάδα νούμερα να ήταν. Και τώρα και την προηγούμενη. Δεύτερο είναι Lego The Incredibles, από την ταινία το κάνα το Lego. Τρίτο το Octopath. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι τζαπανιά καθαρά. Και εδώ πέρα μπήκε δυνατά μέσα στα chat. Μετά κάτω, και μάλιστα στην Αγγλία δεν κάλυψε τις ανάγκες. Το διάβασα και αυτό. Τέταρτο Captain Todd, και εδώ πέρα πάλι το Captain Todd κατεφέρνει να μπει μέσα. Τέταρτο κιόλα. Ναι. Πέμπτο το God of War που ήταν έκτο, ανέβηκε μια θέση. FIFA σταθερά. Τέταρτο έκτο εδώ πέρα παίζει αυτό. Το Jurassic World Evolution, αυτό έχεις δει τίποτα εσύ? Όχι. Τι παίζει με αυτό? Όχι. Όχι, δεν έχω. Πουλάει αυτό, ήταν δεύτερο τον 7ο, πούλησε δηλαδή, μπήκε καλά στα chart. Mario Tennis, έχει τοπική πορεία. Far Cry, και αυτό λίγο πέφτει, αλλά πουλάει ακόμα και αυτό. Έχει πέρασει, πόσους μήνες έχουν περάσει. Mario Kart, αυτό καλά έχει ένα χρόνο και που κυκλοφορεί. Και είναι μέσα στο top 10. Μετά το Crew, έπεσε το 2 πάλι. Από το 3 έπεσε το 11. Αυτό έχεις δει τίποτα εσύ? Εγώ δεν κάτσα να ασχοληθώ, να σου πω. Το έχω δει. Εντάξει, το Crew το 1 δεν με είχε αρέσει, να σου πω, γι' αυτό δεν ασχολήθηκε με το 2. Δεν το έχω παίξει ποτέ, απλώς έχω δει βιντεάκια, δεν έχω ασχοληθεί να το νοικιάσω ή να το δανειστώ, αλλά δεν. Αδιάφορο, δεν περίμενα ότι θα είναι εκεί. Overwatch συνεχίζει αυτό και ανέβηκε κιόλα, Πλανώ, υποτίθεται το έχουν ψηλοκαταλείψει σαν παιχνίδι. Είπα, δεν μ' άρεσε. Όχι, και εγώ δεν το αγόρασα, έπαιξα, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Fallout το 4, αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα, αυτό πώς γίνει ακόμη στα chat μέσα, γιατί πάλι ο παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω, ίσως το έχουν σε προσφορές. Αυτό το ξέρουμε αθάνατο. Αυτό θα μείνει για τα επόμενα 50 χρόνια μέσα στα chat. Δεν θα φύγει. Ναι, ποτέ. Καλά, εντάξει, κλασικά. Το Detroit λίγο χαμηλά. Super Mario Odyssey έχει πέσει και αυτό λίγο. Αν για σταθερά τα βλέπω αυτά πάνω κάτω σε αυτές τις θέσεις ήταν. Το Call of Duty ακόμη είναι μέσα. Assassin's Creed Origins και αυτό σταθερό. Splatoon το 2 στην 20η θέση. Και το Minecraft πάλι εδώ. Αυτό πάντως όντως φαίνεται ότι πέφτει. Λίγο το Switch κάπως το τράβηξε λίγο ξανά να ανέβει. Πάλι στο Nintendo είναι από ό,τι βλέπω. Ναι. Δεν το κοίταξα κιόλα, αλλά πάλι στο Nintendo είναι. Αλλά... τώρα θα βάλω το πακέτο το 4K. Καλά. Με τα τετραγωνισμένα τα γραφικά, 4K όμως θα είναι. Ναι, ναι. Το περιμένω πώς και πώς κόσμος. Elder Scrolls Online, Rocket League. Το οποίο δεν έχω διαβάσει καλά λόγια για το Elder Scrolls. Το Battleground, 25η θέση. PUBG είναι πολύ χαμηλά, ναι. Ναι. Πέφτει αυτό, πέφτει συνεχώς. Από τι θέση? 25η ναι, πάλι. Ναι, σταθερά εκεί κάτω. Sims, ναι, Doom, το Doom και αυτό εδώ πέρα έπεσε πολύ. Donkey Kong Country, εντάξει. Δεν δείχνει πωλήσεις και θα ήταν λίγο ενδιαφέρον να το δούμε. Ναι. Destiny εδώ πέρα, του Destiny, Ναι. Έπεσε από 23-30 Destiny. Καθιέται μέσα όμως. Ναι, ναι, καλά είναι. Συνδιαργός, State of Decay, εντάξει, κάτω χαμηλά. Και το Wolfenstein πάει να βγει από τη λίστα. Εντάξει, το... γενικώς δεν έχουν... πώς να πω τώρα, δεν... πολύ στο SimCity φάση παίζουν, δηλαδή ναι, πολύ... Αυτό τραβάει πολύ, γιατί παίζουν όλες οι ηλικίες και ανεξάρτητα αν άντρας ή γυναίκα, αγόρι, κορίτσι, ναι. Το παίζουν αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ. Εγώ περίμενα πριν τα δούμε να βρω μέσα τους κλασικούς τίτλους, που πλέον είναι και φθηνοί, ναι. Τα προηγούμενα, έτσι. Εντάξει, FIFA μέσα το βλέπεις, είναι και ψηλά. Το Pro Evolution δεν είναι πουθενά. Ναι, το Pro, ας πούμε, το περίμενα στην Αγγλία. Όχι, δεν το έχουν πουθενά. Όλοι FIFA παίζουν εκεί. Πιστεύω αυτό το πράγμα τόσο έντονο είναι εδώ στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει, εδώ έχει. Δεν νομίζω δηλαδή. Α, βλέπεις, ας πούμε, και. Δεν είναι. Ψηλά κρατιέται το FIFA, έχει πόσες μήνες που κυκλοφορεί και είναι εκεί, τέταρτο, έκτο. Μάλιστα. Ναι. Είναι λίγο ιδιαίτερη λίστα πάντως. Άντε, ναι. Τους άλλους το περίμενες πριν ότι θα έχουν τα δικά τους μέσα. Έχει πιο μεγάλη ποικιλία εδώ. Ας πούμε, Battlefield δεν βλέπω που περίμενα να δω. Αφού έχει και το Call of Duty το μέσα. Το Middle-earth είναι εδώ πέρα μέσα ακόμη και αυτό. Κατά τον Donkey Kong. Το οποίο το έχουμε εμείς και πολύ αδιάφορο παιχνίδι. Το σμπόξανε πολύ, αυτό που λέγαμε. Το σμπόξανε πολύ και το αγοράζει ο κόσμος. Ναι. Εδώ είναι το Mario Kart 7 που είναι στο 3DS. Ναι. Μέσα. Ναι. Μάλιστα. Αυτές είναι οι λίστες εδώ πέρα.
Αμερικάνικη λίστα δεν είδα. Θα κοιτάξουμε γι' αυτό, θα κάνουμε και εκείνο κάτι. Αυτά. Αυτό ήταν ένα διαφορετικό βιντεάκι από τα συνηθισμένα. Θα το πούμε στο επόμενο. Ένα σχολιασμό. Γεια σας. Πολύ κακές λίστες είναι.